Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, μακαριότατε, εκπρόσωπε της Βουλής των Ελλήνων, Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, κυρίες και κύριοι, η σημερινή Παγκόσμια ημέρα των Ναρκωτικών μας υπενθυμίζει ότι η μάστιγα αυτή αποτελεί μία από τις πιο μακροχρόνιες αλλά και διαρκώς εξελισσόμενες απειλές για τις κοινωνίες μας και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Ζωές και όνειρα χρηστών, οικογενειών και φίλων γκρεμίζονται, ενώ από την άλλη πλευρά τεράστια, ανήθικα κέρδη από την εμπορία και την διακίνηση των ναρκωτικών καταλήγουν στο οργανωμένο έγκλημα. Πρόσφατα, παρουσίασα στις Βρυξέλλες την Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά για το 2017. Δυστυχώς, τα συμπεράσματά της είναι ανησυχητικά για την Ευρώπη. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι θάνατοι από υπερβολική δόση αυξάνονται, ενώ αυξάνεται και η διάθεση νέων επικίνδυνων ουσιών, ελάχιστες ποσότητες από τις οποίες αρκούν για να παραχθούν χιλιάδες δόσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Europol, ο τζίρος της ευρωπαϊκής αγοράς ναρκωτικών μπορεί να ξεπερνάει το δυσθεώρητο ποσό των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Τα χρήματα αυτά καταλήγουν σε τσέπες αδίστακτων συμμοριών που εκμεταλλεύονται τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες για να προωθούν την παράνομη δραστηριότητά τους και να αυξάνουν τα κέρδη τους. Όπως γνωρίζετε, η αρμοδιότητα για τα ζητήματα δημόσιας υγείας συμπεριλαμβανομένων και των ναρκωτικών ανήκει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, εν προκειμένου, είναι να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών σε όλο το φάσμα των πολιτικών τους κατά των ναρκωτικών. Στόχος μας είναι η προστασία της υγείας των πολιτών και ταυτόχρονα η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Παρά το ιδιαίτερα βαρύ φορτίο υποχρεώσεων μου, αλλά και ευθυνών μου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και των απειλών για την εσωτερική ασφάλεια, η μάχη κατά των ναρκωτικών αποτελεί μία από τις βασικές μου προτεραιότητες. Επιτρέψτε μου να τονίσω εδώ ότι η Ευρώπη δεν είναι μονάχα αριθμοί, όπως κατά καιρούς γράφεται και ακούγεται. Η Ευρώπη έχει και οφείλει να ενισχύει ακόμα περισσότερο το κοινωνικό της πρόσωπο. Γιατί η Ευρώπη χωρίς κοινωνικό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι Ευρώπη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω πραγματικά την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι τα 2,5 χρόνια έχουμε αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών, όχι μονάχα μέσα στα πλαίσια εντός της Ένωσης, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτουμε μία σύγχρονη και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική κατά των ναρκωτικών. Πριν λίγους μήνες, προχωρήσαμε στην παρουσίαση της ενδιάμεσης αξιολόγησής της, ύστερα από εκτενείς διαβουλεύσεις που είχαμε με τα κράτη-μέλη και τους αρμόδιους φορείς. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, το Συμβούλιο υιοθέτησε το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών για την περίοδο 2017-2020, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόταση που παρουσίασα προς τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για ένα ανανεωμένο, επικαιροποιημένο σχέδιο που χτίζει πάνω σε υφιστάμενες δράσεις και εντοπίζει νέους τομείς παρέμβασης. Εστιάζουμε ανάμεσα στα άλλα στην πρόληψη, όπως σωστά επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις νεαρότερες ηλικίες, μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών, αλλά και του διαδικτύου. Εισάγουμε όμως και νέες πρωτοποριακές δράσεις για να διερευνήσουμε
τις πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, των δικτύων διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων. Επίσης, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταλήξαμε σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά από μεγάλης διάρκειας διαπραγματεύσεις, διήρκησαν αρκετά χρόνια, σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, κάθε εβδομάδα εντοπίζεται μία νέα ψυχοδραστική ναρκωτική ουσία. Πλέον θα είμαστε σε θέση να κινούμαστε με ταχύτερους ρυθμούς και πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση των επικίνδυνων αυτών κυκλωμάτων και βεβαίως της παραγωγής των αντίστοιχων ουσιών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης που δίνουμε κατά των ναρκωτικών μαζί με τους εταίρους μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό τόσο στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όσο και των διμερών επαφών μας με ισχυρούς εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουμε δεσμευτεί να εντείνουμε τη συνεργασία μας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των αδίστακτων δικτύων διακίνησης ναρκωτικών. Πριν λίγες μέρες είχα την ευκαιρία να συζητήσω το θέμα αυτό με τους Αμερικανούς μας εταίρους κατά την Υπουργική Συνάντηση Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών που έγινε στη Μάλτα. Η χώρα μας, η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της τοποθεσίας, κατέχει ιδιαίτερη θέση στον παγκόσμιο χάρτη των διεθνών κυκλωμάτων διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών που έχουν προέλευση χώρες της Ασίας και της Νότιας Αμερικής. Γι' αυτό και η συνεργασία των ευρωπαϊκών διοκτικών αρχών κάτω από τον συντονιστικό ρόλο της Europol έχει μεγάλη σημασία. Κυρίες και κύριοι, όπως η τρομοκρατία, έτσι και τα κυκλώματα ναρκωτικών δεν γνωρίζουν σύνορα. Είναι απειλές που αντιμετωπίζονται μόνο αν ενώσουμε δυνάμεις, μονάχα αν δράσουμε μαζί και συντονισμένα. Εκτός όμως από την και πέρα από την καταστολή, ειδικά στην περίπτωση των ναρκωτικών, μεγαλύτερη σημασία έχει η πρόληψη. Τα ναρκωτικά δεν κάνουν κοινωνικές ή ταξικές διακρίσεις. Στοχεύουν συνήθως σε ευάλωτα άτομα και σε νεαρές ηλικίες. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η κοινωνική απομόνωση και η αδιαφορία. Η στήριξη προς τα άτομα που δοκιμάζονται από τα ναρκωτικά δεν μπορεί να είναι, να αποτελεί, θα έλεγα, πολυτέλεια για τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη τη συμπαράσταση, τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας. Αποτελεί συλλογικό καθήκον και υποχρέωση των κοινωνιών μας, ιδιαίτερα προς τη νέα γενιά, να μην αφήνουμε τους ανθρώπους αυτούς στο περιθώριο της ζωής. Είναι καθήκον και υποχρέωσή μας να δώσουμε στους ανθρώπους μας μία ακόμα ευκαιρία να σηκωθούν και να σταθούν στα πόδια τους. Και ο ρόλος όλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Πολιτείας και της Εκκλησίας, αλλά και των δημόσιων υπηρεσιών αρχών και των κοινωνικών φορέων, των εκπαιδευτικών και κοινωνικών λειτουργών, της οικογένειας, των φίλων, είναι καθοριστικός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ προσωπικά βρισκόμαστε στο πλευρό των κρατών μελών, στο πλευρό βέβαια της Ελλάδος, στις κοινές μας προσπάθειες να αντιμετωπίσουμε το ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτό πρόβλημα. Κλείνοντας, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τον δημόσιο έπαινο και τα συγχαρητήριά μας στην Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών και κυρίως για αυτήν την σημερινή πρωτοβουλία και να ευχηθώ παραγωγικές συζητήσεις στο πλαίσιο του σημαντικού και επίκαιρου αυτού συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ.